Σας καλέσαμε εδώ για να κάνουμε μια πρώτη ενημέρωση για ένα μεγάλο τουρνουά σκακιού το οποίο έχει αναλάβει σκακιστική κίνηση τρικάδων στον χώρο του Μουσείου Τσιτζάνη. Το 51ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών και 42ο αντίστοιχο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών κάτω των 20 ετών, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη μας από 30 Απριλίου την επόμενη Τρίτη μέχρι και τη Δευτέρα στις 6 Μαΐου. Αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμάτου, δηλαδή θα είναι ο τελευταίος γύρος και οι απονομές. Για τη σκακιστική κίνηση τρικάδων, η ανάληψη μιας τέτοιας διοργάνωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί πρώτη φορά πανελλήνιο πρωτάθλημα φεύγει από τις κατεξοχήν σκακιστικές πόλεις όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Χανιά, που έχουν συνέχεια πρωταθλήτριες ομάδες, και κερδίζουμε την εμπιστοσύνη κατά κάποιο τρόπο της Ομοσπονδίας ώστε να μας αναθέσει μια τέτοια διοργάνωση, η οποία πέρα από το ότι συμμετέχει η ελίτ των σκακιστών μέχρι 20 ετών της Ελλάδας, με πολλούς τίτλους, πολλοί είναι Fide Master, κάποιοι από αυτούς ίσως τελεχώσουν την εθνική ομάδα αργότερα, αλλά το σημαντικό είναι ότι μας δίνει το δικαίωμα να μπούμε στο σκακιστικό χάρτη των διοργανώσεων και αύριο μεθαύριο να μπορέσουμε να αναλάβουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα με περισσότερες συμμετοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πόλη. Τώρα, το πρωτάθλημα αυτό θα διεξαχθεί σε 9 γύρους. Δεν είναι ανοιχτό σε συμμετοχές, με την έννοια δεν μπορούν τα παιδιά να τρικάρουν ή ανά πάσα στιγμή να έρθουν να παίξουν. Οι συμμετοχές έχουν ήδη κλείσει και έχουν δηλωθεί και αφορούν παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη κάποιους τίτλους στο παλμαρέ τους και στις διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει. Και γι' αυτό και θα είναι ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο. Αρκεί να αναφέρω ότι ο πρώτος της κατάταξης και στα αγόρια και στα κορίτσια θα αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Επίσημα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και ο δεύτερος στο αντίστοιχο πανευρωπαϊκό και στα αγόρια και στα κορίτσια. Επίσης, βάσει του αθλητικού νόμου, επειδή το σκάκι αναγνωρίζεται ως άθλημα, θα υπάρχει αντίστοιχη μοριοδότηση για τα 3 πρώτα αγόρια και 3 πρώτα κορίτσια, όπως όλα τα αθλήματα, για τις διείσοδο της εισαγωγής στις σχολές, στα ΑΕ και στα ΤΕΗ. Άρα, επειδή στα τρίκαλα το σκάκι δεν είναι ακόμα γνωστό ότι αποτελεί άθλημα, οι περισσότεροι το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν μια ψυχαγωγία, θέλουμε λίγο να δώσουμε το στίγμα μας και στην πόλη του Τρικάλου και γενικότερα στους σκακιστές της Ελλάδος ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα